ακολουθεί εκπομπή με τοποθέτηση προϊόντων. Την εκπομπή χορηγεί το Nurofen Cold and Flu. Nurofen Cold and Flu γρήγορη να για 8 ώρες. Ξέρατε ότι τα συμπτώματα τη γρήπη και του κρυολογήματος μπορεί να οφείλονται σε φλεγμονή, βουλωμένη μύτη, πονοκέφαλο, πονόλεμο και πυρετό. Νούροφεν Golden Flu. Με συνδυασμό δύο δραστικών συστατικών, μειώνει τη φλεγμονή και ανακουφίζει από τα ενοχλητικά συμπτώματα. Για να μπορείτε να απολαύσετε ξανά ό,τι έχει αξία. Νούροφεν Golden Flu. Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Καλωσορίσατε στην εκπομπή Υγεία και Ζωή. Μαζί μα απόψε ο φυσιοθεραπευτή, ο κύριο Κώστα Ιουλιανό. Μαζί με τον φυσιοθεραπευτή μα θα μιλήσουμε για το πόσο έχουν επηρεαστεί τα κέντρα αποκατάσταση λόγω COVID-19. Να καλωσορίσουμε τον φυσιοθεραπευτή μα. Καλησπέρα σα, κύριε Ιουλιανό. Πώ είστε καλά. Καλά είμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαστε πάντα, Ενάστε καλά. πάντα καλά. Αστε πάντα καλά. Έτσι, επιγραμματικά, μπορείτε να μας πείτε πώς περάσετε αυτές τις μέρες με το COVID-19 ως κέντρο αποκατάστασης. Βεβαίω. Θα αναφέρω έτσι κάποιες προσωπικές μου ναι, προσωπικές ε, θεωρώ ότι είναι ένα ένας μεγάλος, ένας τεράστιος υγειονομικός πόλεμος. Mm -hmm. Προσωπικά, εγώ έχω, νομίζω ότι έχω περάσει την πιο δύσκολη χρονική περίοδο στη ζωή μου όσον αφορά τον επαγγελματικό τομέα. Ε, συνέχεια, ε, όλοι οι συνάδελφοι, όλη η ομάδα η οποία εργάζεται σε, ένα, σε μια κλειστή δομή όπω είμαστε εμεί, βρίσκεται σε συναγερμό, σε γρήγορση για πρόληψη κάποιου κρούσματο, για πρόληψη τη διασπορά. Ε, γίνονται πολύ συχνή έλεγχη. Το βάρο τη ευθύνη είναι τεράστιο ε, για να μην, μην μεταδώσει τον ιό σε άτομα τα οποία φιλοξενούνται σε έναν κέντρο και ορισμένοι και και, και ευπαθείς ομάδες ναι, είτε μεγάλες ηλικίε είτε μικρές ε, πραγματικά ήταν πάρα δύσκολη, πολύ δύσκολη, δύσκολη περίοδος, περίοδος. Έτσι. και ε, το άλλο είναι υπήρξε μια τεράστια αύξηση και θεωρώ λόγω της ζήτησης στα τρέχοντα έξοδα ενός κέντρου δηλαδή mm. σε αναλώσιμα τα οποία αγοράζαμε που χρησιμοποιούμε σε μεγάλους αριθμούς και αυτό συμβαίνει σε όλους τους χώρους που προ... στο... στον τομέα της υγείας, δηλαδή είτε σε νοσοκομεία, είτε σε κέντρα αποκατάστασης, είτε σε στέγες ηλικιωμένων. Αυτό είναι ένα μεγάλο ε, βάρος οικονομικών ε, για τις δικές μας, για τα δικά μας κέντρα. Μάλιστα. Και ποιο είναι ο ρόλος της φυσιοθεραπείας αναφορικά με την αντιμετώπιση και αποκατάσταση της λίμνοξης COVID-19. Η φυσιοθεραπευτική yeah. παρέμβαση είναι ζωτική σημασία ε, για την αποκατάσταση ενό ασθενή ο οποίο ε, έχει ε, μολυνθεί με τον ιό COVID-19. Ε, και στα πρώιμα στάδια τη εισαγωγή του, αυτό συμβαίνει περισσότερο με του ασθενεί οι οποίοι θα, του, θα νοσηλευτούν, θα, θα μπουν στη ΜΕΘ ή στη ΜΑΒ, δηλαδή στη μονάδα εντατική θεραπεία ή στην αυξημένη φροντίδα. Ήδη είναι, υποτίθεται, είναι ήδη στην, στην λίμωξη αυτή μα, μαζί με, στην εντατική, ας πούμε. Ναι. Και μετά βγαίνοντα. Η, η παρέμβαση ναι. αρχίζει από το στάδιο εισαγωγή του ασθενή. Σίγουρα μια ομαδική δραστηριότητα η οποία γίνεται όσον αφορά την αντιμετώπιση. Mm -hmm. Αλλά η φυσιοθεραπευτική παρέμβαση την κατηγορία των ασθενοτούτων είναι πολύ σημαντική. Όποιο μπει στην εντατική, ε, κυρία Ιούλια, ναι, πρέπει να, ε, να έχει και την αποκατάσταση μετά. Βεβαίω, γιατί οι επιπτώσει οι οποίε ε, ε, επέρχονται ναι. λόγω του COVID-19 είναι πάρα πολλέ. Σαν τι δηλαδή είναι. Τι, τι... Α, αφορούν το αναπνευστικό σύστημα, αφορούν το μειοσκελετικό σύστημα, αφορούν την ψυχολογία του ατόμου, όλα επηρεάζονται. Αφο... Αυτά. Όλα επηρεάζονται. Υπάρχουν κατάλοιπα. Τα οποία για έναν ο οποίο θα νοσηλευτεί και θα διασωληνωθεί θα ναι. είναι πολύ δύσκολο μετά να επανέλθει. Έτσι, Ακόμα ε? και για κάποιον ο οποίο δεν διασωλειώνεται. Ναι. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία πρέπει και θα τα πούμε αναλυτικά. Δηλαδή, γενικά, όποιο μπει στην εντατική, θα πρέπει οπωσδήποτε να περάσει βεβαίως, στην θα αποκατάσταση. Πρέπει, θα πρέπει, θα Βεβαίω. θα πρέπει. Για να επανέλθει στη φυσιολογική του κατάσταση. Έτσι βεβαίως, δεν είναι. Βεβαίως. Τώρα, ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματο φυσιοκοπήματο. Φυσιο, φυσιο, στην αντιμετώπιση του COVID-19, τι μπορεί να περιλαμβάνει, δηλαδή, Όταν προσβληθεί κάποιο ναι. από τον ιό, ναι. επηρεάζεται ε, το αναπνευστικό σύστημα. Άρα, που είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Ε, επηρεάζεται ο αερισμό των μνημόνων, ε, επηρεάζεται το μυσ, μυοσκελετικό. Ε, η, ε, μπορεί να έχουμε μυϊκή αδυναμία, μπορεί να έχουμε δυσκαμψία στους μυες. μπορεί να έχουμε αστάθεια. Ε, μπορεί να έχουμε προβλήματα στην κατάποση. Επηρεάζεται η ψυχολογία του ατόμου. Ε, μπορεί να επηρεαστεί το γνωστικό επίπεδο του ατόμου. Οπότε θα έρθουμε με ένα πρόγραμμα αναλόγω τη κατάσταση του συγκεκριμένου ατόμου και αναλόγω των υποκείμενων συμπτωμάτων των οποίων υπάρχουν. Mm. Γιατί θα πρέπει να λάβει και τα υποκείμενα νοσήματα τα οποία έχει κάποιο. Τα... Ναι, ήδη ναι, θα η πρέπει να τα λάβει υπόψη. Εύε. Και θα οργανώσει ένα πρόγραμμα αποκατάσταση ε, σε συνεργασία πάντα ε, με όλη την ομάδα η οποία διαχειρίζεται το συγκεκριμένο ασθενή. Η ασύνη. ομάδα τη κάθε ειδικότητα. Η ομάδα γενικά, δηλαδή η ομάδα μπορεί να είναι ο εντατικολόγο, μπορεί να είναι ο πνευμονολόγο, μπορεί να είναι ο σύντροφο. Θα σα έλεγα πνευμονολόγο σίγουρα λόγω του. Σίγουρα, σίγουρα. Ναι. Όλε οι ειδικότητε οι οποίε θα ασχοληθούν ε, και όλοι οι επαγγελματίε οι οποίε θα ασχοληθούν με το συγκεκριμένο με το συγκεκριμένο ασθενή. Μάλιστα. Τώρα, μπορείτε να αναφέρετε επιγραμματικά συγκεκριμένε ασκήσει που μπορούν κάποιοι να ακολουθήσουν, κύριε Ιούλια ναι? Κοιτάξτε, ε, θα πούμε γενικά πράγματα. Ναι. Γιατί ε, αρχή ενό προγράμματο αποκατάσταση είναι η αξιολόγηση και η εξατομίχευση του προγράμματο αποκατάσταση. Σε γενικέ γραμμέ, αν κάποιο προσβληθεί από τον ιό και γενικότερα είναι καλά. Δεν έχει διασωληνωθεί, απλώ έχει νοσηλευτεί έχει για περάσει, μέρες, ναι. έχει μείνει στο κρεβάτι, δηλαδή έχει κάποια κατάλοιπα λόγω της νοσηλείας, αλλά δεν έχει διασωληνωθεί. Το πρόγραμμα εκεί, αρχή του πρόγραμματος, σίγουρα είναι η άσκηση, η κινητοποίηση. Ε, μπορεί κάποιος να κάνει ένα πρόγραμμα το οποίο να έχει κάποια χαρακτηριστικά όπω διάρκεια, ένταση, συχνότητα. Όπω κορσοπαιδικά δηλαδή, τρόμπε, να περπατήσουν, να κάνουν, ναι, να περπατήσουν, ναι. παραδείγματο χάρη, να περπατήσει, να ανέβει ή να κατέβει καλοπάτια, ναι. να, να κάνει κάποιε ασκήσει οι οποίε αφορούν το αναπνευστικό ε, σύστημα, να δοκιμάσει να σηκώνεσαι και να κάθεσαι στην καρέκλα. Ασκήσει οι οποίε θα βοηθήσουν είτε στην αύξηση της Δύναμης, είτε στον καλύτερο ε, αερισμό των πνευμών είτε στη βελτίωση τη ισορροπία. Είναι πολύ σημαντικό να προσδιορίσει και να οργανώσει σωστά το πρόγραμμα για το κάθε ασθενή. Αν τώρα κάποιο έχει διασωλωθεί, εκεί χρειάζονται διαφορετικέ παρεμβάσει. Θα λάβει υπόψη το πρόβλημα, την εξέλιξη, ποια κατάλληπα έχουν μείνει και να συνεργαστείς έτσι ώστε να μπορέσεις να πετύχεις τους στόχους σου και να, αν μπορείς να καταφέρεις να καταστεί κάποιος λειτουργικά ανεξάρτητος ή να έχει όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα, λιγότερα κατάλοιπα. Ε, πέστε μου, είχετε έτσι αυτά τα προβλήματα, αυτές τις περιπτώσεις που κάποιο έχει διαλασσολυνωθεί και ε, στο τέλος. Ναι. Και πόσο καιρό του παίρνει. Κοιτάξτε, δεν είναι όλες οι περιπτώσεις οι ίδιες, ναι. ίδιες. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Υπάρχουν περιστατικά τα οποία ε, μπορούν να αποσυλλονηθούν και να ε, ανακάμψουν. Υπάρχουν περιστατικά τα οποία δεν θα τα καταφέρουν. Εξαρτάται πάντα και από άλλους εξωγενείς παραγόντες. Ε, από την ηλικία, από υποκείμενα νοσήματα. Ε, γενικά α, α, από αιτίε τις οποίες καμιά φορά δεν μπορούμε να ελέγξουμε εμεί. Δεν μπορείτε να ελέγξετε εσεί. Ποιο μπορεί να ελέγξει. Αυτό είναι το πράγμα θα συμβεί. Θα συμβεί. Δηλαδή, ναι. μπορεί κάποιο να πάθει ε, το πιο δύσκολο ε, 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 ατύχημα και να επιζήσει. Μπορεί κάποιο να πάθει κάτι απλό και να μην τα καταφέρει. Εξαρτάται πάντα από πολλού παράγοντε. Okay. Από τον ίδιο τον οργανισμό, από τον χρόνο νοσηλεία, από την ηλικία, αν θα διασωληρωθεί ή όχι. Ε, υπάρχουν πολλοί παράγοντε οι οποίοι επηρεάζουν αρνητικά ή θετικά την εξέλιξη ενό περιστατικού. Και αυτό συμβαίνει με όλα τα περιστατικά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Είτε έναν εγκεφαλικό είτε κάτι άλλο. Μάλιστα. Ε, Όμω τα βρήκατε πολύ δύσκολα αυτήν τη αυτή την περίοδο, έτσι. Ήταν πάρα Οπός, πολύ όπως δύσκολα. Δηλαδή, ήταν ο φόβο το... ο, ο μεγάλο τι ήταν. Ο φόβο ο, ο, ο μεγάλο ήταν η ε, η διασπο... να, να ελέγξει ναι. τη διασπορά σε περίπτωση παρουσία θετικού ε, Σε ένα χώρο που εργάζονται πέραν των 50 ατόμων, που φιλοξενεί περίπου 50 ασθενεί. το οποίο ε, είναι εντάξει, δεν έχουν το COVID αυτή. Δεν έχουν το COVID, ναι. αλλά ε, μπορεί, μπορεί... κάποιο από το προσωπικό. Ε, το προσωπικό ε, έχουν συζύγου, έχουν παιδιά. Δηλαδή, κάποιο από αυτόν τον μεγάλο κύκλο θα μπορούσε να είχε έρθει σε επαφή με κάποιον κρούσμα ή ακόμα να νοσήσει. Το θέμα είναι να μπορούσαμε έγκαιρα να, να λάβουμε σωστά τα μέτρα, ε, να γίνονται τακτικά τα ράβιτσες όπω γίνονται. γίνονται. Ευχαριστούμε θερμά το Υπουργείο Υγεία για τη στήριξη Ωραία. που μα έχει δώσει στο συγκεκριμένο τομέα. Αρχικά, εμεί αγοράζαμε Α, τώρα τα ράπιπτε, αλλά στην παρούσα φάση τα χορηγεί το Υπουργείο Υγεία. Που είναι σημαντικό. Βεβαίω. Μπροστά σε όλα αυτά τα μεγάλα έξοδα τα οποία υπάρχουν, είναι πολύ σημαντική η βοήθεια του κράτου. Εδώ θα πρέπει να τα κάνετε κάθε εβδομάδα, εσεί, έτσι. Κάθε εβδομάδα, κάθε το εβδομάδα... προσωπικό, σε περίπτωση και οι ασθενεί, σε περίπτωση παρουσία κάποιου κρούσματο ή κάποια επαφή εκεί. Υπάρχουν άτομα γιατροί στο Υπουργείο Υγεία οι οποίοι επικοινωνούμε μαζί του mm -hmm. και μα δίνουν κάποιε κατευθύνσει. Και το τηλέφωνο αυτών των ανθρώπων mm. ε, είναι πάντα στη διάθεσή μας. Και από την εκπομπή σας θα ήθελα να τους ευχαριστήσω την κυρία Αναποστολίδου και τον κύριο Σκουρίδη Στο πραγμα... Υπουργείο πραγμα... Υγείας. Στο Υπουργείο Υγείας yeah. πραγματικά ήταν αρρωγή. Τους χαιρετούμε και εμεί από εδώ, από το Capital TV. Ε, Στην προσπάθεια μας. Και εμείς τους ευχαριστούμε. Πραγματικά γιατί όλοι μαζί θα το περάσουμε αυτό. Δεν είναι ατομικών, mm. είναι, είναι... 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 είναι ομαδικών. Βεβαίω. Και και έτσι πρέπει όλοι να το περάσουμε. Μπορεί Α, ε, ναι. υπάρχουν και κάποια θετικά πράγματα τα οποία θα μείνουν και ελπίζω να μείνουν. Δηλαδή, το COVID έχει βελτιώσει υγειονομικά πρωτόκολλα. Ε, μάθαμε να δουλεύουμε ε, ομαδικά. ομαδικά. Ε, η αντιμετώπιση ενό τέτοιου προβλήματο δεν είναι ε, θέμα ενό ατόμου. Οχι, είναι ρε. θέμα μια ομάδα. Είναι θέμα κάποιων στο Υπουργείο. Ο κόσμος, όλες όλες ο κόσμος, όλοι ο κόσμος, μαζί. μαζί. Γι' αυτό νο, βλέπετε, ό, όλα τα λόγω έχουν να κάνουν με όλοι θα τα καταφέρουμε. Θα <συμφι> προσπαθήσουμε. <συμφι> έτσι. Πάντα μιλάει για πληθυντικό. Για δεν μας. είναι κάτι που αφορά έναν Ένα άτομο. Ατόμα, μάλιστα. Μα γι' αυτό είναι και πανδημία, έτσι λέγεται. Έτσι. Ναι. Είναι πανδημία. Τώρα, συμπερι, ε, συμπερασμαστικά φαίνεται ότι ο ρόλο τη φυσιοθεραπείας είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, δεν είναι. Πάρα πολύ σημαντικό. Φαίνεται ότι. Δηλαδή, μπορεί να επέμφυσει όλα τα άτομα. Ανατομικά συστήματα του ανθρώπου. Ε, αποδεικνύεται πέραν ναι. πάσα σφιβολίας ότι η, ακόμα μια φορά η φυσιοθεραπεία μπορεί να παρέμβει ε, σε όλα τα ανατομικά συστήματα του σώματος, ε, του ανθρωπίνου σώματο και να βοηθήσει τον ε, άνθρωπο γενικότερα στη λειτουργική αποκατάσταση, να τον καταστήσει, να τον καταστήσει δραστήριο mm -hmm. και ε, παράλληλα να βελτιώσει την ποιότητα Ζωής. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ε, ε, έχουν, αποκατασταθεί, έχουν ε, αποκατασταθεί στα σπίτια τους, στις εργασίες τους, γεγονός το οποίο βοηθά και τον παράγοντα άνθρωπο, αλλά και την πολιτεία στο να ανακάμψει η, η οικονομία μας που είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα μεγαλύτερα τα οποία προβλήμα, προκύπτουν ναι, ναι. Ε, λόγω της, της πανδημία. Όντω. Ε, τώρα σιγά σιγά. Κύριε Ιούλια, ναι, ε, ε, χαλαρώνουμε, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεχάσουμε αυτά που κάνουμε, διότι είναι πάρα πολύ, συ, συνεχίζει να είναι στην κοινότητα ο, ο COVID-19 και πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι πρέπει, πρέπει. να ομαλοποιηθεί πρέπει. η κατάσταση, ναι. αλλά συμφωνώ απόλυτα μαζί σα ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Δεν τίποτα. Και τίποτα ναι. Αυτά τα οποία έχουμε χτίσει. Τα καλά τα οποία θα έχουμε λόγω της πανδημίας, όπως είναι η ομαδική εργασία, όπως είναι η βελτίωση υγειονομικών πρωτοκόλων θα, και άλλα, η, η τηλεκπαίδευση. Αυτά όλα θα πρέπει να τα κρατήσουμε, κρατήσουμε ναι. και να τα διαφυλάξουμε. Ναι. Για ώρα αν ανάγκης. Για είναι... ώρα αν ανάγκης και, αυτό είναι και πολύ σημαντικ... να, συνεχίσουμε, να, να συνεχίσουμε να τα εφαρμόζουμε. Να, να εφαρμόζουμε ναι, ναι. κάποια από αυτά που έχουν ήδη βελτιώσει. το να πλένουμε τα χέρια μα συχνά δεν σημαίνει ότι είναι κάτι το πολύ σπουδαίο που μα έδιδαξε αυτό ο COVID. Και εμεί ω ε. επαγγελματίε υγεία έχουμε βελτιώσει κάποια από τα πρωτόκολλα τα οποία χρησιμοποιούμε. Έχουμε ενημερωθεί περισσότερο, έχουμε εκπαιδευτεί. Γεγονό το οποίο θα μα βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε και άλλα παρόμοια προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε καθημερινά και αντιμετωπίζαμε από πριν. Μα έχει διδάξει πάρα πολύ αυτή η πανδημία προκάλεσαν. Πάρα, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Γυρίκαμε ίσω σοφότεροι. Ε, ελπίζω. <laughs> και, και ελπίζω, ναι. Τώρα, ποια είναι τα συχνότερα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζετε στην ε, κλινική σα. Μάλιστα. Ε, να αλλάξουμε λίγο έτσι το ναι, θέμα. Ναι. Ε, η φυσιοθεραπεία, όπω έχουμε μπει προηγουμένω, ε, ασχολείται με όλα τα ανατομικά συστήματα ε, του σώματο. Mm -hmm. Εκτός το αναπνευστικό, μπορεί να ασχοληθεί και με το καρδιαγγειακό, μπορεί να ασχοληθεί και το μυοσκελετικό, με το νευρολογικό. Γενικότερα, όποιον πρόβλημα υπάρχει στο ανθρώπινο σώμα, μπορεί να επέμβει ο φυσιοθεραπευτής σε συνεννόηση με την ομάδα για να πετύχει τους στόχους. Ένα από τα συχνότερα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε είναι ε, στην κατηγορία των μειοσκελετικών προβλημάτων, που είναι η οσφιαλγία ένα άλλο πρόβλημα. Ποιοι είμαστε για να Θα σα πω έτσι. Καταρχήν, ο λέει το και η ίδια η λέξη. Είναι ο πόνο ε, στη μέση. Μάλιστα. Αυτό, Άρα ναι. το λουμπάκο το που λουμπάκο. λέμε Το ναι, ναι, ναι. Και είναι ένα συχνό πρόβλημα το οποίο ε, προσλαμβάνει ένα μεγάλον αριθμό πληθυσμού. Έχει να κάνει με <laughs> πόνο ο οποίο παρουσιάζεται στην περιοχή τη. Οσφυγή μοίρα, τη οσφή. Μπορεί mm ο -hmm. πόνο να είναι επικεντρωμένο, μπορεί ο πόνος, να είναι επικεντρωμένος, μπορεί ο πόνος ε, ε, αν οφείλεται σε πίεση κάποια ρίζα, κάποιου νεύρου δηλαδή, να αντανακλά προ το έναν ή στο άλλο πόδι. Ε, μπαίνει η διάγνωση από διαγνωση απο κάποιον γιατρών, των ορθοπαιδικών, ή νευρολόγων, ή νευροχειρουργό και μετά αναλαμβάνουμε εμεί, βάσει. Τη συγκεκριμένη διάγνωση, να κάνουμε την φυσιοθεραπευτική αξιολόγηση mm -hmm. και να οργανώσουμε ένα πρόγραμμα αποκατάσταση για ένα τέτοιο πρόβλημα. Νομίζω ότι ο ορθοπαδικό είναι ειδικό γι' αυτό. Και... Το έχω ε... δει, καταλαβαίνετε. Ναι. Μπορεί αυτό να αξιολογηθεί από ορθοπεδικό, ναι. μπορεί από νευρολόγο, μπορεί από νευροχειρουργό, mm -hmm. μπορεί ε, ρευματολόγο. Ακόμα και ένας προσωπικός γιατρός μπορεί να αξιολογήσει σωστά. Το θέμα είναι έχοντας ένα τέτοιο πρόβλημα να το προσεγγίσει ορθοπαιδικός ή αυτή. Ναι, και ναι. να το προσεγγίσει σφαιρικά. Να δεις δηλαδή, ναι. τους παράγοντες κινδύνους Δηλαδή να μην είναι καθαρά δομική προσεγγίση. Δηλαδή, πονάει η μέση μου. Βγάλε μια ανακτηνογραφία σου, λέει ο γιατρός. Δεν έχει τίποτα. Το ότι δεν έχει τίποτα στην ακτινογραφία δεν σημαίνει ότι ε, δεν έχει κάποια αιτία να προκαλεί τον πόνο. Μα τις αυτό πε... μπορεί να επανέλθει. Βεβαίω. Και τι περισσότερε φορέ mm. ο πόνο mm -hmm. στην οσφιαλία είναι μηχανικό πόνο. Δηλαδή έχει, έχει, να κάνει με την εμβιομηχανική. Το μικρότερο ποσοστό των προβλημάτων, δηλαδή γύρω στο 5 με 10%, έχει να κάνει με πίεση τη ρίζα. Το υπόλοιπο έχει να κάνει περισσότερο με μηχανικό πόνο. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα πιάσιμο, μπορεί να είναι ένα τράβηγμα τη ώρα. Μπορεί... Τη ώρα, μπορεί να Ναι, τη ώρα, αλλά. Αλλά μετά ναι, είναι πόνο. Ο χρόνο διάρκειας διάρκεια των συμπτωμάτων ναι. ποικίλει από άτομο σε άτομο. Να δει το φίλο των ορθοπαιδικών, τον Γρανίτσα. Γιατί ναι. το χαίρομαι πάρα πολύ όταν ήταν εδώ και μα έχει πει και αυτό για τι οσφυαλλίε. Μάλιστα. Και είναι ωραία να, έτσι, να συνεργάζεστε με ανθρώπου τέτοιου. Να συνεργαζόμαστε. Γιατί, γιατί... πραγματικά είσαστε ακριβώ για την οσφυαλλία, όλα τα μυοσκελετικά όπω τα λέτε, είναι του Ορθοπαιδικού. Είναι και του Ορθοπαιδίου. Ναι. Η, η συνεργασία πάντα Πάντοτε. πρέπει να είναι δεδομένη. Ναι. Ε, και όπω είχαμε αναφέρει και πριν, αποδεικνύεται πέραν πάση αμφιβολία ότι. Η αποκατάσταση δεν είναι μία ατομική δραστηριότητα αλλά είναι μία πολυθεματική δραστηριότητα. Σίγουρα. Ο κάθε επιστήμονας στον τομέα του θα πει τις απόψεις του, θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και ο κάθε ένας από εμάς θα αναλάβει Μάλιστα. το κομμάτι. Όπως είπαμε και πριν δεν είναι επιτυχία ενός ατόμου, είναι Πολώ. ομαδική Πολώ. επιτυχία. Ναι. Ω, δηλαδή δεν είναι μόνο σφυαλγία, είναι τόσα πολλά άλλα πάρα... πράγματα. Που, με, με τα χειρητικά που γίνονται και που πρέπει να πας στο, στο κέντρο να αποκατάσταση. Πάρα Βέβαιος. πολλά πραγματικά. Υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά ναι, ναι, ναι. τα οποία θα επισκεφθούν, mm -hmm. είτε. Μπορούμε να τα χωρίσουμε. Ναι, ναι. Να τα διαχωρίσουμε και να πούμε υπάρχουν τα περιστατικά τα οποία θα αντιμετωπιστούν καθαρά συντηρητικά, mm -hmm. που είναι τα πλήστα των περιστατικών, θα, αντιμε, θα τα αντιμετωπίσει. Θα βάλει ο γιατρό στη διάγνωση, θα δώσει τη φαρμακοθεραπεία, θα έρθει στο φυσικό θεραπευτή, θα κάνει την θεραπεία με κάποια φυσικά μέσα ή με κάποια κινητοποίηση. Η άσκηση που είναι το α και το ω, είτε στην πρόληψη, είτε στην αντιμετώπιση, είτε στην αποκατάσταση ενό τέτοιου προβλήματο. Και υπάρχουν τα περιστατικά τα οποία ε, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο θα καταλήξουν στο χειρουργείο. Δηλαδή, έχει έναν. Τροχαίο και παθαίνει κάποιο κατάγμα. Ε, έχει ναι. μία πτώση ενό ηλικιωμένου και παθαίνει το κατάγμα. Εκεί δεν έχει επιλογή. Θα πρέπει το άτομο να χειρουργηθεί. Θα δηλαδή... χειρουργηθεί και μετά ναι, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει σε όλα Αν ένα μικρό χρονικό δεν... διάστημα ναι, 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 ναι. αναλόγω κάποιων χαρακτηριστικών του ατόμου, δηλαδή ηλικία, υποκείμενα νοσήματα, το είδο του κατάγματο, το ποιο σε χειρούργησε, πώ σε χειρούργησε. Και θα αναλάβουμε εμεί την αποκατάσταση. Ωραία. Και υπάρχουν και περιστατικά τα οποία προγραμματισμένα mm -hmm. θα κάνουν μια ανεχείρηση. Π.χ. έχουμε μια αγκυρία με κατεστραμμένο γόνατο. Θα καταλήξει να κάνει ολική ανθρωπλαστική γόνατο. Εμεί συνήθω θα πρέπει να του δούμε ειδικά στι προγραμματισμένε επεμβάσει προεχειρητικά, να εκπαιδεύσουμε το άτομο, να δώσουμε κάποιε σαφείς οδηγίες αναφορικά με το τι θα ακολουθήσει mm -hmm. και θα κάνει την επέμβαση και μετά θα καταλήξει κοντά Μάλιστα. μας για ωραία. αποκατάσταση. Πολύ ωραία τα λέτε Άστω. θα συνεχίσουμε όμως σε, σε λίγο γιατί έχουμε ορισμένα μικρά διαφημιστικά μηνύματα έτσι. Πάμε πρέπει να υπάρχουν Κυρίες και κύριοι και πάλι μαζί σε λίγο πάμε πάλι μαζί κυρίες και κύριοι σε μια από τις πολύ καλές εκπομπές. Ε, μαζί μας είναι ο κύριος Ιουλιανός, ο οποίος είναι ε, φυσιοθεραπευτής. Και βέβαια δεν υπάρχει, πιστεύω, άνθρωπος που κάποτε να μην περάσει από φυσιοθεραπεία. Έτσι πιστεύω, κύριε Ιουλιανό. Έτσι, είναι. Έτσι δεν είναι. είναι? Και... Δηλαδή ό,τι πάζουμε θα τρέξουμε κοντά σας. Θα τρέξετε κοντά <laughs> μας και η φυσιοθεραπεία μπορεί να την παρέχουμε... Από τα νύπια μέχρι τα βαθιά γεράκια. Ακριβώ. Γι' αυτό να και... είμαστε έτοιμοι όλοι να να κοντά σα για, να... για να δούμε ε... την αποκατάσταση. Και όχι μόνο. Ε, η φυσιοθραπία μπορεί να δράσει και προληπτικά. Έτσι. Ε? Στην επίλυση κάποιων προβλημάτων. προβλημάτων ή στην πρόληψη κάποιων προβλημάτων. Α, θα τα πούμε αυτό, μ' αρέσει. Ε, η πρόληψη, Προ... παραδείγματο χάρη, μειοσκελετικών παθήσεων. <Συγχυ> δηλαδή, το να πάει σε έναν οργανωμένο χώρο και να συμβουλεύσεις εργασο... τους εργαζομένους πώς θα οργανώσουν το γραφειακό τους χώρο πώς θα οργανωθούν πιο σωστά εργονομικά για να είναι πιο υγιείς, πιο παραγωγικοί και πιο χαρούμενοι. Πώς να κάθονται σωστά, μεγάλη υποθέση. <laughs> πώς να κάθονται Μάλιστα. και γενικά ε, να, να βάλουμε την άσκηση στη ζωή μας. Όχι η άσκηση πάντα... Να μπαίνει όταν παρουσιαστεί πρόβλημα και μετά. Μάλιστα, έχετε δίκιο. Η έχετε άσκηση, όπω στέλνουμε τα παιδιά μα για να κάνουν ιδιαίτερα, θα πρέπει να, να του φυτέψουμε στο μυαλό του την άσκηση. Η άσκηση είναι υγεία. Και μπορεί να παρέμβουμε σε μικρά παιδιά που έχουν προβλήματα, σκολιώσει, κυφώσει. Ναι, ναι, σκολίωση παραδείγματο ναι. Μπορούμε να επέμβουμε ναι. σε. Σε άτομα τα οποία δουλεύουν, σε γραφεία, σε υπολογιστέ, ο σύγχρονο τρόπο ζωή. Σεμινάρια, αν μπορείτε να κάνετε σεμινάρια. Βεβαίω μπορούμε. Βεβαίως. Ο σύγχρονο τρόπο ζωή έχει δημιουργήσει πολλά τέτοια προβλήματα. Πάρα πολλά. Ναι. Μπορεί να. Η καθιστική οργανώσουμε... ζωή. Βεβαίω η καθιστική ζωή. Μπορεί να οργανώσουμε προβλή... προγράμματα τα οποία θα περιλαμβάνουν ασκήσει για πρόληψη των ειδικά πούμε, σε άτομα τρίτη ηλικία που έχουμε πάρα πολλέ τέτοιε πτώσει και κατάγματα, νοσηλεία, κατ' επέκταση, ταλαιπωρία, οικονομική, ψυχολογική, σωματική. Άρα μπορούμε να το κάνουμε και υπάρχουν επιστημονικά τεκμηριωμένα προγράμματα, ειδικά για την τρίτη ηλικία, τα οποία θα μπορούσαμε να προλάβουμε αρκετά προβλήματα. Να μην έρθω. Να μην, να, να μην έρθουν πτώσει ναι, ή κάποιες επεμβάσεις να καθυστερήσουν ή να μην γίνουν. Ε, υπάρχουν τέτοια προγράμματα τα οποία ε, χρειάζονται νομίζω περισσότερο να ληφθούν... Πρόληψη, μια πρόληψη Πρόληψη και να ληφθούν πολιτικές αποφάσεις για να εφαρμοστούν τέτοια ομαδίες. Γιατί πολιτικές γιατί πολιτικές. Ε, γιατί... Εντάξει, δεν, μπορεί. δεν μπορείτε να μπείτε σε ένα, να κάνετε ένα σεμινάριο σε μια εταιρεία. <Τι> μπορούμε να κάνουμε. Μιλώ για τα προγράμματα τα ομα, ε, ομαδικά, ειδικά σε άτομα τρίτη ηλικία <Τι> ή, ή για πρόληψη κάποιων άλλων προβλημάτων ή στην καθυστέρηση το να γίνουν επεμβάσει. Το πράγμα ε, εξαρτάται και από την πολιτική που έχει μια ε, κυβέρνηση. Σαν, συγγνώμη ναι, ναι, που, που επεμβαίνω, σαν, να πούμε, σε οίκους ευηγηρίας. Ε, γιατί να μην υπάρχει αυτό το πρόγραμμα της ελαφράς γυμναστικής, της, της κίνησης Θε... από ανθρώπους σαν και εσά από το Υπουργείο. Διπλίστια... Από το Υπουργείο. Όχι. Θεωρώ ότι πλήστοι ακολουθούν Όχι. κάποια Όσο. προγράμματα, είτε ομαδικά, είτε ατομικά. Όταν τα λέτε οι που έχουν την... Το... Ναι, ναι. Α. είτε κοινοτικές, είτε ναι. ιδιωτικέ. Αυτό είναι ένα άλλον κεφάλαιο. Αυτό που λέω εγώ είναι υπάρχουν επιστημονικά τεκμηριωμένα προγράμματα mm -hmm. τα οποία μπορεί να εφαρμόσεις στην κοινότητα Μάλιστα. με ε, ορίζοντα κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους να μην πέσουν, να μην σπάσουν το πόδι τους, να μην νοσηλευτούν, να μην χειρουργηθούν. Υπάρχει ας πούμε το taco exercise program το οποίο είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο mm -hmm. και σου λέει ότι αν εφαρμόσεις το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανασκήσεων σε συγκεκριμένη συχνότητα, σε συγκεκριμένη διάρκεια, η πιθανότητα της πτώσης, ειδικά σε άτομα άνω των 80 χρονών, μειώνεται κατά 50%. Άρα σημαίνει θα έχεις λιγότερες νοσηλίε. Λ... Αλλά αυτό υπάρχει φυλάδιο, υπάρχει βιβλιαράκι, τι υπάρχει. Πώς... Ε, υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία έχουν εξειδικευτεί για το συγκεκριμένο. Α, εξειδικευτεί, Ναι. ναι. ναι, ναι. Ε, γι' αυτό λέω ότι για να μπορέσει μια κοινότητα να εφαρμόσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πρέπει να βρει κάποιο χρηματοδότη, να βρει κάποια συνεργασία, να, να, να πιστεί ο κόσμο ότι αυτό το πράγμα θα το βοηθήσει. Και υπάρχουν τέτοια προγράμματα. Έχετε αναφερθεί στην κυβέρνηση, σε μια κυβέρνηση... Κοιτάξτε, έχουμε την αναφερθεί, αλλά θα πρέπει, που... αυτό το πράγμα δεν μπορεί Κοιος να γίνει ατόμικα. Θα πρέπει να γίνει... Ομαδικά. Ε, ομαδικά. Δηλαδή, να πάει πρόταση που έναν Αποδια... επιστημονικό σύλλογο, τον Παγκύπριο Σύλλογο, φυσικά Πολλέ φορέ ο σύλλογο ναι. ή και άλλοι επιστημονικοί συλλόγοι έχουν ε, προωθήσει προγράμματα, αλλά. Μένουν στο σιρτάρι. Στο σιρτάρι. Α, ε, οι συλλόγοι ε. προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο. Θεωρώ ότι δεν είναι κακόπιστα που μένουν στο σιρτάρι, γιατί. Ή να χρειάζονται. Ξέρω, ε, τι κακόμισε, δεν είναι θέμα κακομιστία. Είναι θέμα αργοπορία, είναι θέμα ταλαιπωρία. Ταλαιπωρούν τον κόσμο. Θα δηλαδή, πρέπει να βυστούμε και να αλλάξουμε ένα... ρότα. Ε, βέβαια πρέπει να βυστούμε. Πρέπει... Ο καθένα που το έχει μέσα στο συστάρι του, σίγουρα θα πρέπει να μελετήσει και να το προωθήσει. Στη Βουλή, διάφορα... στου διάφορου οργανισμού που μπορούν να το εφαρμόσουν. Γιατί δεν μπορεί ο καθένα να το εφαρμόσει αυτό το πράγμα. Όπω λέτε, είναι και θέμα κυβερνητικών επιλογών. Φαντάζομαι Βεβαίως, έτσι, είναι, δεν είναι θέμα πολιτική αποφάση. Λοιπόν, ε, να επανέλθουμε στην Οσφιαλγία, γιατί με ενδιαφέρει ναι. αυτό. Ε, όχι γιατί έχω, <laughs> γιατί μπορεί να έχω κάποτε και σίγουρα ναι. ο καθένα μπορεί να έχει. Τι προτείνετε σε ένα άτομο που έχει Οσφιαλγία, Καταρχήν, θα πρέπει να γίνει μια διερεύνηση τη ναι. Οσφιαλγία. Όπω είχαμε μπει και προηγουμένω. Δηλαδή να ξέρουμε την αιτιολογία. Η οποία προκάλεσε την οσφιαλία ή δεν υπάρχει κάποιον άλλον πρόβλημα στην περιοχή τη Μέση το οποίο πρέπει να τύχει κάποια διαφορετική mm -hmm. αντιμετώπιση. Δεύτερο, θα πρέπει να καταλάβει αυτός ο οποίος έχει την οσφιαλία ότι δεν θα περάσει το πρόβλημα του ή δεν θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα του ξαπλώνοντα στο κρεβάτι ή στον καναπέ. Mm -hmm. Θα πρέπει όταν υπάρχει ως η θα πρέπει ο καθένας ο οποίος υποφέρει από αυτό το σύμπτωμα να κινητοποιείται πάντα στα όρια της αντοχής. Η κίνηση, η άσκηση, η εξατομικευμένη και εάν έχω έναν ασθενή ο οποίος βρίσκεται σε οξία φάση, είτε υποξία είτε χρόνια, mm -hmm. ο τρόπος σκέψης του φυσιοθεραπευτή θα είναι Διαφορετικός. Διαφορετικά πράγματα θα κάνει στο οξύ στάδιο, διαφορετικά θα κάνει στο υποξύ και διαφορετική θα είναι η αντιμετώπιση σε έναν χρόνιο στάδιο οσφιαλγία. Η άσκηση μειώνει τον πόνο. Μάλιστα. Η ενεργοποίηση του ασθενή, δηλαδή στη λύση ενό τέτοιου προβλήματο, θα πρέπει να έχουμε ενεργοποίηση του ασθενή. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε εμεί τον πόνο, να ενισχύσουμε ψυχολογικά τον ασθενή μα. Θα πρέπει να του οργανώσουμε ένα σωστό πρόγραμμα ασκήσεων εργονομικών, ε, εργονομικά να του οργανώσουμε καλύτερα τον χώρο εργασία του. Θα πρέπει να τον εκπαιδεύσουμε πώ θα διαχειρίζεται το σώμα του. Παραδείγματο χάρη, ναι. η μεταφορά βάρου, είτε του πιο μικρού είτε πολύ βαρετού. Θα πρέπει να ξέρει ότι μεταφέροντα το βάρο, mm -hmm. θα πρέπει να χρησιμοποιεί περισσότερο μεγάλα μη συστήματα. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε, χρησιμοποιούμε τα πόδια yeah, μα. Yeah. Το να κάτσουμε και να μεταφέρουμε το βάρο. Θα πρέπει να ξέρουμε όσο πιο μακριά είναι το βάρο από το σώμα, τόσο μεγαλύτερο είναι ο εξωτερικό μοχλοβραχίωνα αντίσταση και τόσο περισσότερο. Ε, η σπονδυλική στήλη επιβαρύνεται. Αν κατά τη διάρκεια τη μεταφορά βάρου mm -hmm. συνδυάσω κάμψη τη σπονδυλική στήλη και στροφή, τότε βάζω σε μεγαλύτερη επιβάρηση και τη σπονδυλική στήλη και του μεσοσπονδύλιου δίσκους Δηλαδή φορτίζω περισσότερο και ενεργοποιώ μεγαλύτερες και περισσότερες μυϊκές ομάδε για να κρατήσουν το σώμα. Άρα, στη μεταφορά πρέπει ναι. όσο πιο κοντά στο σώμα, τόσο το καλύτερο. Και αν είναι μεγάλο το βάρο, να το διαχωρίσω και να σηκώσω αυτό που μπορώ να σηκώσω. Μα κατσαρόλα να σκύψει να πάρει, πρέπει να ξέρει πώ να καθίσει να την πάρει. Δεν είναι Ότι έχω δει γυναίκε οι οποίε επάθαν λομπάκι, επάθαν τη μέση του με, το, με τον τρόπο που πήραν την κατσαρόλα χάρη. Να πούμε απλέ καθημερινέ ναι, δραστηριότητε. Ναι. Παραδείγματο χάρη. Ναι. Σκύβω για να βάλω τα ρούχα στο πλυντήριο. Μάλιστα. Δεν πρέπει να σκύψει. Θα πρέπει να, να βάλει καθί... το βάρο στα πόδια. Να καθίσει. Ναι, σηκάσεις. να καθίσει. Ή να βάλει ένα μικρό μια Σκα... μικρή σκαμπό για ναι, να κάτσει να βάλει τα ρούχα. Μάλιστα. Παραδείγματο χάρη, θε ε, να κάνει κυπουρική ναι. και θα μεταφέρει μία γλάστρα. Mm. Καλύτερα παρά να σκύψει, καλύτερα να βρει τρόπο να μεταφέρει τη γλάστρα σε ύψο. Να μπορέσεις να την περιποιηθεί. Όσοι την επάθαν έτσι. Ε, Αν πραγματικά. είναι βαρετή γλάστρα ναι, ναι. να μην την σηκώσει. Ε, στο γραφείο. Είναι πολύ σημαντική η οργάνωση του γραφειακού χώρου. Έτσι ώστε να προλάβεις ε, εξάρσει τη οσφιαλγίας. Το να κάθεσαι 8 ώρες σε μια καρέκλα δεν είναι ναι. ό,τι καλύτερο. Βρασικοστή, να περπατήσει και λιγάκι. Ναι, έτσι, ναι. Κατά διαστήματα, κάνει τα διαλύματα σου, να οργανώσει το χρόνο σου έτσι ώστε να κάνει κάποιε άλλε δραστηριότητε, να, να αποφύγει την επαναλαμβανόμενη κίνηση, δηλαδή η, η οσφυαλγία. Mm -hmm. Θα έρθει γιατί κάνω μια κίνηση συνέχεια. Την κάνω 100, 200, 1000, μερικέ χιλιάδε φορέ. Κάποια ώρα προσέτεται η επιβάρηση και μου το προκαλεί. Αν συνδυάσω κάμψη και στροφή, γίνεται. Μεγαλύτερη επιβάρηση. Ε, αν δεν κάθουμε σωστά, η επιβάρηση είναι μεγαλύτερη. Αν κάθουμε συνέχεια στην καρέκλα και δεν κινούμε δεν αποφορτίζουμε τη σπονδυλική μου στήλη, τότε ε, με, πε, τα συμπτώματα και η επιβάρηση είναι πολύ μεγαλύτερη. Τώρα, αυτά συμβαίνουν συνήθω σε μεγάλε ηλικίε, έτσι, κύριε Γιούλιαν, ή σε συμ... τρίτη ηλικία, αν παραδείγματο, χάνει περισσότερο. Α το πάρουμε έτσι. Ε, συμβαίνουν, ε. μπορεί να συμβαίνουν περισσότερο, ε. αλλά λόγω της υιοθέτηση του σύγχρονου τρόπου ζωής, mm -hmm. της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, Μάλιστα. της καθιστικής ζωής, μπορεί να δει κάποιος αυτά τα προβλήματα σε όλες τις ηλικίε. Βλέπεις, ας πούμε, παραδείγματο χάρη, νεαρούς, εφήβους, 18, επειδή όλη μέρα είναι στα κινητά ή στον υπολογιστή, ναι. να υποφέρουν είτε από σφιαλγίες, είτε από αυχένα λγίε. Ο πόνο των αυχένα. Α, που... και αυτό είναι μεγάλη η κατάσταση. Βεβαίω. Είναι ένα <laughs> πολύ συχνό πρόβλημα ναι... το οποίο το αντιμετωπίζουμε. Ειδικά. Πονοκεφάλι και όλα αυτά έρχονται. Πονοκεφάλι, μικρανίε, αιμοδίε, δυσκολία στην κατάποση, αναγούλε μπορεί να σου προκαλέσει. Επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό η ποιότητα ζωή. Άρα, ο φυσιοθεραπευτή εφόσον αξιολογηθεί το άτομο από τον γιατρό, θα κάνει την αξιολόγηση του, θα χαλαρώσει τι μυϊκέ ομάδε, θα οργανώσει εργονομικά το χώρο του ατόμου καλύτερα, θα κάνει μια μαυσίπονη θεραπεία, θα δώσει ένα ασκησιολόγιο, έτσι ώστε το σώμα να μπορεί να αντιπεξέλθει στην καθημερινότητα, στην ένταση τη καθημερινότητα. Ε, είναι και άλλοι οι οποίοι έχουν την οστιοπόρωση, κύριε Ιουλιανέ, που είναι πρόβλημα μεγάλο. Ναι. Η οστεοπόρωση παρατηρούμε ότι ναι. παρουσιάζεται και σε άντρε, ναι, σίγουρα. Ναι, 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 ναι. Και περισσότερο έχει να κάνει πάλι με τον τρόπο ζωή, έχει να κάνει ε, με το κάπνισμα και άλλου επιβαρυντικού παράγοντε. Και πάλι ε, ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία συστήνει την συστηματική άσκηση για την πρόληψη τη οστεοπόρωσης. Καλά είναι να κάνεις τα τεστ, να πάρεις φάρμακα, αλλά εάν κάποιος δεν υιοθετήσει προγράμματα ασκήσεων που να περιλαμβάνουν φόρτιση προοδευτικά, μεγαλώνοντας ο άνθρωπος, ναι. χάνει οστική πυκνότητα. Η, ναι. η άσκηση μαζί με τα φάρμακα είναι αυτό που ε, θα μπει ε, εμπόδιο στο να χάνουμε οστική πυκνότητα. Υπάρχουν και βιταμίνε τώρα. Και βιταμίνε ναι. και συμπληρώματα. συμπληρώματα αλλά ναι. το, πιο, το α και το, και το ω είναι η άσκηση. Η άσκηση. Η άσκηση. Το ω συμπεριφέρεται όπω ακριβώ συμπεριφέρεται ένα μη. Όσο περισσότερο φορτίζει το ω το. Κινούμαστε. Ναι, κινείσαι, φορτίζεται το οστό, φορτίζεις το, το ναι, ναι. κερδίζει ε, μεγαλύτερη οστική Πυκνότητα. Μάζε, ναι, ναι. Εντάξει, ξέρουμε ότι μπορεί σε κάποια άτομα η οστεοπέρωση να επέλθει και από άλλου παράγοντε. Δηλαδή, η ακινησία μπορεί να είναι από διάφορου ορμονικού ή χημικού παράγοντε. Παραδείγματο χάρη, έχουμε άτομα τα οποία παίρνουν χρόνια κορτιζόνη. Αυτοί ε, είναι πιο επιρρεπεί στο να παρουσιάσουν κορτιζόνη συγκριτικά με κάποιον ο οποίο δεν παίρνει. Ή γυναίκε στην εμμηνόβαυση είναι πιο εύκολο να παρουσιάσουν ώστε ε, οπότωσε συγκριτικά με κάποιαν άλλη γυναίκα η οποία δεν βρίσκεται στην εμμηνόπαυση. Εάν όμω υιοθετήσει το πρόγραμμα, σίγουρα βελτιώνει πράγματα mm -hmm. και προσθέτει θετικά προσθέτει ποιότητα ζωή, προσθέσει. Τώρα με πρα... τα... όλα αυτά τα νέα. Τα... Και τα μηχανήματα που έχετε και τα συμπληρώματα που υπάρχουν και όλα αυτά είναι. πρέπει. Όμω δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε τη γυμναστική μα. Αυτό είναι το, το νούμερο ένα. Το... Υπάρχουν πολλά ναι. μέσα στη διάθεσή μα ναι. για θέμα, να βελτιώσουν τη ζωή μα. Το θέμα είναι τα μέσα τα οποία υπάρχουν να τα χρησιμοποιήσουμε σωστά και την ώρα που πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Αν υιοθετήσουμε αυτή την αρχή. Πιστεύω ότι ε, θα προσθέσουμε ποιότητα στη ζωή μα και υγεία. Μάλιστα. Ε, Ποιε αρχέ πρέπει να ακολουθήσει κάποιο για την ασφαλή μετακίνηση των φορτίων, Πώ. Ποιε αρχέ. Υπάρχουν άτομα τα οποία. Υ υπάρχουν άτομα τα οποία είναι η δουλειά του ναι. να μεταφέρουν. Ναι, μεγάλα φορτία. Πολλέ φορέ δεν έχει σημασία αν είναι μικρόν ή μεγάλο. Ναι. Τι σημασία μπορούμε να κάνουμε αν... αυτά τα πλάσματα, τι δηλαδή... ναι, διαδικασίε. Δηλαδή η πρώτη αυτα τα πλασματα είναι. Αν πέσω ότι εγώ είμαι ένα, δουλεύω σε ένα λογιστήριο και ναι. να μεταφέρω box file. Όσο πιο κοντά στο σώμα εν το βάρος μου, ναι. τόσο μικρότερη επιβάρηση έχω. Έχει. Α. Δεν πρέπει να κάνω επαναλαμβανόμενε κινήσει. Δηλαδή, παραδείγματο χάρη, τα box file βρίσκονται στο πάτο. Και Μα. εγώ θα σκύβω, Αν. να παίρνω ένα, να το φέρνω στο τραπέζι και ξανά αυτό θα επιβαρύνει τη μέση μου. Εάν όμω εγώ χρησιμοποιήσω τα πόδια μου να κάτσω, να μεταφέρω το βάρο και να μην συνδυάσω κάμψη και στροφή τη σπονδυλική στήλη, θα έχω μικρότερη επιβάρηση. Θα σκύψω να πάρω κάτι από το πάτο. Ή δουλεύω σε ένα εργοστάσιο και μεταφέρω κυβότια. Εκεί, βάσει κανονισμό και βάσει το σχεδίο ασφάλεια και υγεία που υιοθετεί το Υπουργείο Εργασία, τους παρέχουν τον κατάλληλον εξοπλισμό mm -hmm. ώστε. Για να, για να, να είναι ναι. ναι. να μεταφέρουν. Να μεταφέρουν σωστά το βάθο. Ό,τι εξοπλισμό έχουμε στη διάθεσή μα, πρέπει να το χρησιμοποιούμε σωστά. Εμεί, παραδείγματο χάρη στη δική μα δουλειά, ναι. θα μεταφέρει έναν ασθενή ο οποίο δεν σε βοηθά. Υπάρχει ειδικό γερανάκι θα το βάλει σωστά, θα ψηλώσει, παραδείγματο χάρη, στο κρε, το κρεβάτι. Α, του ανθρώπου που του κάνει συνηθίσει. Ναι, ναι. Το ναι. ύψο το οποίο. Βολεύει το δικό μου σωματότυπο. Θα βάλω το ειδικό δίκτυ και θα μεταφέρω τον ασθενή μου. Το θέμα είναι να χρησιμοποιήσω σωστά τον εξοπλισμό. Αν χρησιμοποιήσω σωστά τον εξοπλισμό μου, η επιβάρηση θα είναι πολύ μικρότερη. Και όλο σου το σώμα. Και όλο το σώμα. Το σώμα ναι. όπως λέτε, θα χρησιμοποιήσω ναι. περισσότερο ναι. του μεγάλου μύε. Όταν, όταν λέω μεγάλου μύε, εννοώ του μύε των κάτω άκρων, των ποδιών. Οι μύε των ποδιών. Είναι ανατομικά κατασκευασμένοι για να μεταφέρουν το μεγαλύτερο βάρο ε, του ναι, σώματο ή εκτό τη κοινωνία. Και όσο πιο μακριά είναι ναι. το βάρο από το σώμα, τόσο μεγαλύτερη είναι η επιβάρηση. Ο εξωτερικό μοχλοβραχίωνα αντίσταση, ο οποίο δημιουργείται με τη μεταφορά του βάρου, ε, είναι αυτό ο οποίο επιβαρύνει. Ε, επιβαρύνει περισσότερο τη σπονδυλική στήλη. Όσο πιο κοντά στο σώμα, τόσο είναι το καλύτερο. Ναι, επειδή είχα πάρα πολλέ ερωτήσει, αλλά να σα κάνω τι τελευταίε δύο ερωτήσει, γιατί έχουμε μόνο δύο λεπτάκια. Μάλιστα. Ποιου ε, τρόπου εισηγήσετε για τη διαχείριση του αυγενικού συνδρόμου, με ενδιαφέρει αυτό. Όχι ναι. μόνο για μένα, αλλά για τον κόσμο όλο. Το αυγενικό ναι. σύνδρομο είναι ένα σύνδρομο. Το λέει και η λέξη. Ε, επηρεάζονται η περιοχή του αυγέννα, του ινίου, οι, οι μύε δεξιά, αριστερά από τον Αφιένα, ο τραπεζοειδής, η ρομβοειδής. Άρα το πρώτο πράγμα το οποίο συστήνουμε είναι ένα σωστό ο ιατρικό να δούμε γιατί συμβαίνει το πράγμα, ένα σωστό εργονομικός σχεδιασμό, έναν εξατομικευμένο πρόγραμμα ασκήσεων, έτσι ώστε να μπορεί ο συγκεκριμένο ο οποίο υποφέρει από το αυγενικό σύνδρομο να αντιπεξέλθει στην καθημερινή επιβάρηση που δέχεται λόγω της δουλειά του. Αν κάποιο εργάζεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή να δοθούν ε, οι κατάλληλε οδηγίε έτσι ώστε να δέχεται ε, μικρότερη επιβάρηση, να κάνει τι θεραπείε του, να χαλαρώσουν οι μύε και μετά πρόγραμμα ασκήσεων ενδυνάμωση για yeah το καλύτερο. Ωραία. Και τέλο να μα πείτε, μπορεί η φυσιοθεραπεία να αποτρέψει μια χειρουργική επέμβαση στη μέση ή στον αυχένα, Είναι και τα δύο. Μάλιστα. Yeah. Αυτό μπορεί να γίνει κάτω από προποθέσει. Εάν κάποιον mm. άτομο θα χειρουργηθεί ή όχι, θα αποφασίσει σίγουρα ο, ο χειρουργό. Ο, ο νευροχειρουργός ή ο ορθοπαιδικό. Τώρα, οι παρεμβάσει οι δικέ μα, εάν γίνουν σε έναν στάδιο. Και οι περισσότεροι γιατροί σήμερα Θέλουν να δοκιμάσουν τη συντηρητική αντιμετώπιση και είναι πολλέ οι φορέ που αποδείχτηκε αν καταρχήν πρώτα ο ασθενή έχει τη θετικότητα, έχει ε, τη θέληση, μπορεί να καταφέρει κάποια πράγματα. Δεν σημαίνει ότι όλα τα προβλήματα με τη χειρουργική επέμβαση λύονται. Σωστά. Και, και η συνεργασία τουλάχιστον που έχουμε στο συγκεκριμένο θέμα. Με γιατρού, χειρούργου, ναι, ή είτε νευροχυρού, προτείνουν πάντα τη συντηρητική αντίμετωση. Εντάξει, ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα mm -hmm. τα οποία υπάρχουν, δεν δε, δε μπορεί να πάρει άλλη απόφαση Έτσι. από τη χειρουργική. Παραδείγματο, χάρη στι οσφυοεισυχίε, mm -hmm. βλέπει ότι το 95% των περιπτώσεων περίπου. Ε, περνά συντηρητικά. Ναι. Μόνο το 3 με 5% καταλήγει σε χειρουργική επέμβαση. Άλυση. Άρα, κάτι λέει. Αν αντιμετωπιστεί σωστά το πρόβλημα, θα έχει ε, και το κατάλληλο και το θετικό αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε να έχει. Ωραία. Και έτσι ένα τελευταίο μήνυμα στου τηλεθεατέ μα. Τελευταίο μήνυμα. Θα πω ότι η άσκηση δίνει χρόνια στη ζωή μα. Και ωραία να αυτό. την υιοθετήσουμε. Σα ευχαριστώ κύριε Ιουλιανέ, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ Η, για την υπομονή. Εδρεύεται στην Λευκοσία, έτσι. Λευκοσία. Άγιον, Ιωάννη τον Λαμπαδιστάν. Στο κέντρο αναποκατάσταση, Άγιο Ιωάννη Να είστε καλά. Χαιρετισμού στα παιδιά εκεί που εργάζονται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σύντομα, ε, νομίζω θα ήσασταν και παππού, σύντομα. Σύντομα. Ναι. Μπράβο. Ο Θεό να βοηθήσει. Ευχαριστώ πολύ. Βοηθήσει. Βοηθήσει. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Κυρίε και κύριοι, φτάσαμε στο τέλο τη σημερινή μα εκπομπή. Να είστε καλά και ο Θεό μαζί σα. Γεια και χαρά. Η εκπομπή περιείχε τοποθέτηση προϊόντος. Την εκπομπή χορηγεί το Nurofen Cold Flu. Nurofen Cold Flu. Γρήγορη ανακούφιση για 8 ώρες. Ξέρατε ότι τα συμπτώματα τη γρήπη και του κρυολογήματο μπορεί να οφείλονται σε φλεγμονή, βουλωμένη μύτη, πονοκέφαλο, πονόλεμο και πυρετό. Νούροφεν Golden Flu. Με συνδυασμό δύο δραστικών συστατικών, μειώνει τη φλεγμονή και ανακουφίζει από τα ενοχλητικά συμπτώματα. Για να μπορείτε να απολαύσετε ξανά ό,τι έχει αξία. norofen cold and flu